φωτός φεύγει και ο ήλιος δει, τραγουδάει η Έμι στο My Tears Dry on Their Own. Τα δάκρυα της στέγνωναν κάθε φορά που χώριζε με τον αγαπημένο της Μπλέικ, αφήνοντας όμως ένα όλο και μεγαλύτερο κενό στην καρδιά της. Η ζωή της Έμι σημαδεύτηκε από τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Blake Fielder Civil. Τον ερωτεύτηκε με πάθος. Παντρεύτηκαν το 2007 στο Μαϊάμι και παρά τους άγριους καυγάδες που ξεσπούσαν κυρίως μετά από χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, οι δυο τους δήλωναν ερωτευμένοι. Η Έμι με παιδική αφότητα έλεγε την αλήθεια. Ο Μπλέικ ήταν στην καρδιά της, εκεί που είχε κάνει τατουάζ το όνομά του. Έκανε τις δηλώσεις αυτές όταν στην επέτεια τους άνοιξε την πόρτα της και βρήκε πολλές ανθοδέσμες από τον αγαπημένο της, ο οποίος ήταν μακριά της. Προσπάθησε να κάνει χιούμορ. Someone loved you a lot. Someone loved you a lot. Someone. I don't know. Anniversary. I know. I know. Yeah, that's why you're here. Congratulations, Amy. Ο Μπλέικ είχε καταφέρει να τρυπώσει στην καρδιά της σαν κακός δαίμονας. Ήταν αυτός που της έδειξε το δρόμο χωρίς επιστροφή, το δρόμο των ναρκωτικών. Η Έμι είχε παραδεχτεί ότι όταν έπινε ήταν επιθετική και βίαιη μαζί του. Οι φωτογραφίες είναι από τον Αύγουστο του 2007. Περπατούν στο Λονδίνο με τα σημάδια από τον καυγά στα πρόσωπα, τα πόδια τους, σε όλο τους το σώμα. Οι γονείς τους ανησυχούσαν και είχαν εκφράσει φόβους ότι ίσως προσπαθήσουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Η Έμι Ερείπιο μπαινόβγαινε σε κλινικές αποτοξίνωσης και μετά από μικρά διαστήματα χωρισμού και αφού τα δάκρυα είχαν πια στεγνώσει, γυρνούσε στην αγκαλιά του Μπλέικ και στον εφιάλτη των ναρκωτικών. Το διαζύγιο τους βγήκε τον Ιούλιο του 2009 και για λίγο φάνηκε ότι ίσως η Έμι κατάφερνε να σταθεί στα πόδια της. Γνώρισε και ξεκίνησε μία σχέση με τον 30χρονο σκηνοθέτη Στράβης, ο οποίος προσπάθησε να τη βοηθήσει να τα ναρκωτικά και το τα πλάνα είναι ωραία χλωμός. Her boyfriend Reg Travis stands alone on the street corner watching as flowers are laid. Η Έμι του είχε ζητήσει να παντρευτούν, αυτός όμως όταν είδε ότι δεν κατάφερνε να τη βοηθήσει να απαλλαγεί από τα ναρκωτικά, τη ζήτησε να χωρίσουν. Η Έμι ήταν συντετριμένη, είπαν φίλοι της. Ήταν λίγο πριν μπει σε κλινική αποτοξίνωση τον περασμένο μήνα. Σαστισμένος ο Ρετς Τράβης δεν έχει ακόμα πει τίποτα για τη σχέση τους. Ο 29χρονος Μπλέικ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, έκλαψε όταν έμαθε για το θάνατό της και σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sun είπε ότι η Έμι ήταν η αγάπη της ζωής του.